Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Victoria 2. Στο προηγούμενο επεισόδιο καταφέραμε να κερδίσουμε τους Οθωμανούς. Εκτοπίσαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τη Θεσσαλία, την Κεντροδυτική Μακεδονία και το Αργυρόκαστρο. Και εκτός αυτού βάλαμε και στην επικράτειά μας και την Κύπρο. Θεωρήσα πως είναι αρκετά σημαντικό να απελευθερώσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα την Κύπρο. Διότι αργότερα, μόλις ξεκινήσουν οι απικίες στην Αφρική, όποια μεγάλη δύναμη έρθει στο Σουέζ, κατ' επέκταση θα πάρει και την Κύπρο στην επικράτειά της. Και μέσα από αυτή την κίνηση κάνουμε μια σωτηρία, ας το πούμε. Πήραμε μια σωτηρία απόβαση να σώσουμε την Κύπρο από μια μελλοντική απικία. Κατά πάσα πιθανότητα η Μεγάλη Βρετανία θα παίρνει το Σουέζ και θα έρχονταν και στην Κύπρο. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αναδιοργανώσουμε λίγο το στρατό μας. Τα στρατεύματα μας είναι αρκετά εξουθενωμένα, το βλέπετε, έχουμε 6.000 άντρες στρατό Επίρου και 4 ταξιαρχίες στρατό Θεσσαλίας. Οι Οθωμανοί δεν έχουν καθόλου στρατό. Χάσαν όλα τα στρατεύματά τους μέσα από τον πόλεμο, το βλέπετε όλοι. Έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Δεν έχουν καθόλου σκορ. 0 σκορ. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα εμείς είναι, όπως είπα, να διοργανωθούμε και να κάνουμε και κάποιες απικίες. Καλή περίπτωση είναι να έρθουμε να κάνουμε μια απικία εδώ πέρα. Αν και παρατηρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σφαίρει επιρροή σε όλες αυτές εδώ πέρα τις χώρες. Λοιπόν. Οπότε, αυτό που λέω εγώ είναι να έρθουμε εδώ να κάνουμε εδώ πέρα την απικία. Διότι για 5 χρόνια έχουμε ανακοχή και με το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι στον πόλεμο ήταν την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βρισκόμαστε σε πόλεμο και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα μπορούν να μπουν εμπόδιο σε μια απικία εδώ πέρα. Είναι μια μικρή χώρα μια επαρχία η οποία έχει χρυσό, πολύτιμα μέταλλα. Αυτό θα εκτοξεύσει την ελληνική οικονομία. Ωραία. Επίσης θα δώσουμε μια κίνηση στην βιομηχανία μας, μια κρατική κίνηση. Θα κάνουμε μερικά εργοστάσια στη Θεσσαλία και στην Κεντροδυτική Μακεδονία. Θα βγάλουμε και μερικά πλοία. Τώρα έχουμε περισσότερες ναυτικές βάσεις και έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε κι άλλο το πολεμικό ναυτικό. Δεν μας εμποδίζει τίποτα. Και ενθαρρύνουμε και στρατιώτες από τη Θεσσαλία για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον ελληνικό στρατό, ώστε την επόμενη φορά που θα πολεμήσουμε με τους Οθωμανούς να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Και φυσικά είναι απαραίτητος ο στρατός και για τις απικίες, τις οποίες θα ξεκινήσουμε σε λίγη ώρα. Δεν ξέρω αν σήμερα έρθουμε σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Πάντως θα το κοιτάξω για τα επόμενα επεισόδια να κάνουμε κάποια απικία εδώ πέρα. Στη φάση που είμαστε δεν μπορούμε να τροποδοτήσουμε και τα πλοία μας να στείλουμε στρατό εκεί πέρα. Θα είναι ένα μεγάλο ταξίδι, περαταλλαντικό ταξίδι, θα έρθει από εδώ κάτω διότι δεν υπάρχει διόρυγα του Σουέζ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ίσως να μην φτάσουν και ποτέ τα πλοία μέσα στον ωκεανό να βουλιάξουν. Για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάποια συμμαχία, όχι. Δεν μπορούμε δυστυχώς, θα βελτιώσουμε λίγο τη σχέση μας με τους Ευρωπαίους. Θέλω να βελτιώσω τη σχέση μας και με τους Πρόσους. Έχουμε πάρα πολύ κακές σχέσεις διότι μπήκαμε σε έναν πόλεμο μαζί τους στο προηγούμενο επεισόδιο. Και αυτοί που στήριξαν την Οθωμανική πλευρά είναι η μεγάλη τιμένη του πολέμου. Η Ρωσία αποτελεί την πιο ισχυρή δύναμη, στρατιωτική δύναμη. Το βλέπετε προς το παρόν, οπότε με τη βοήθεια της Αυστρίας κερδίσαν τους στρατούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ρωσίας. Ωραία. Στις 29 Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμη και η τεχνολογία εξέλιξη. Θα επιλέξω να κάνουμε κάποιες εξελίξεις εδώ πέρα. Έχουμε παραμελήσει πολύ την πολιτική σκέψη.
βελτιώσουμε και άλλο τις σχέσεις μας, τους Γάλλους. Και σε λίγη ώρα θα μπορούμε να πάρουμε και την απόφαση για την Βουλή των Ελλήνων, να βάλουμε το σύνταγμά μας λίγο πιο δημοκρατικό. Επί 40% πολύ ωραία, οπότε μπορούμε. Δεν θα πάρω ακόμα αυτή την απόφαση. Θέλω πρώτα να δω άλλη μια φορά εάν μπορούμε να ξεκινήσουμε συμμαχία με την Ρωσία, να δημιουργήσουμε μια συμμαχία. Πατήσαμε να κάνουμε assimilation στην Θεσσαλία, να κάνουμε αφομοίωση, εθνική αφομοίωση. Βουλή των Ελλήνων 1846. Σε 4 χρόνια ελπίζω να μπορέσουμε να προλάβουμε να έρθουμε εδώ πέρα. Μη λήξει η ανακοχή με την Μεγάλη Βρετανία. Πάρουμε την απόφαση. We need to protect the Greek economy. Και θα πάρουμε την απόφαση και για τη Βουλή των Ελλήνων. Και θα έχουμε εκλογές στις 31 Ιουλίου 1846. Βλέπετε, άλλαξε το πολιτεύμα σε ημισυνταγματική μοναρχία. Τώρα ο λαός μπορεί να ψηφίζει περιορισμένα αρκετά τα δικαιώματά τους, αλλά... Εντάξει. Θα βάλουμε Jefferson Method για τις εκλογές. Και πέσαμε και στην 11η θέση, πέφτουμε συνέχεια διότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Μετά την λήξη του πολέμου, σε μια μεταπολεμική περίοδο, αρκετά δύσκολα μπορείς να κρατηθείς σε υψηλές θέσεις. Ελπίζω να κερδίσει το κόμμα των Απέων. Ωραία, τελείωσε η αφομοίωση από ό,τι φαίνεται στην... Όχι, simulation acceptance στην περιοχή στα Τρίκαλα. Καλή φάση. Well done, Ιάννα. Μείον 18. Πολύ δύσκολο να κάνουμε συμμαχία μαζί τους. Θεώρησα όμως ότι είναι αρκετά εύκολο να κάνουμε συμμάχια με τη Ρωσική Αυτοκρατορία μετά από τον πόλεμο. Τελικά έκανα λάθος. Μπορούμε να στείλουμε στρατεύματα στην περιοχή του Τζοχόρ, στη Μαλαισία. Μαλάγια. Ναι, Μαλάγια. Μαλαισία. Τι να κάνουμε τώρα, να το ρισκάρουμε. Θα βγάλω και λίγα πλοία μεταφορικά ακόμη. Οι εκλογές τελειώσανε. Το Συνταγματικό Κόμμα κέρδισε τις εκλογές με 43,5%. Ακολουθεί το Κόμμα των Απέων με 29,18%. Και το Εθνικό Κόμμα τελευταίο. Το Εθνικό Κόμμα είναι το Φιλελεύθερο Κόμμα. Okay. Επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε κρίσεις μέχρι το 1852, δηλαδή δεν μπορούμε να ζητήσουμε μέσω κρίσης κάποια ελληνική περιοχή, και αυτό διότι έχουμε ήδη ζητήσει μια περιοχή στο πρόσφατο παρελθόν. Ωραία. Για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε κατοχή αυτής της περιοχής. Establish Protectorate. Μπορεί να κερδίσουμε και 15 πόντους κακής φήμης. 308 μέρες χρειαζόμαστε για να έρθουν τα πλοία μας εδώ. Μάλιστα. Τέλος πάντων.
Βγάλουμε και λίγα πλοία. Εντάξει, δεν έχουμε το τρομερό οικονομικό πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να έχουμε χρυσό. Επαρχίες, απικιακές επαρχίες με πολύτιμα μέταλλα. Θα δούμε εάν κατευθυνθούμε προς τα γη. Το θεωρώ αρκετά μεγάλο ρίσκο, διότι δεν έχουμε ίσως την ναυτική δύναμη να τροφοδοτήσουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Ο στρατό δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε ως στρατιωτική δύναμη. Τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε, να δω λίγο τα εργοστάσια. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε εργοστάσια διότι κυβερνάει το Συνταγματικό Κόμμα. Αυτό είναι το κακό με τις εκλογές, και επίσης έχασε ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του το κόμμα των ΑΠΕΟΝ. Βλέπουμε μείνει στο 15% έπεσε. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα μείνουμε με το Συνταγματικό Κόμμα, δεν θα παρεμβαίνω στην βούληση του λαού. Επειδή έχουμε μη συνταγματική μοναρχία, μπορούμε να επιλέξουμε ποιο κόμμα θα κυβερνήσει. Είμαστε ο βασιλιάς, οπότε μπορούμε κάτι σαν... όχι πραξικόπημα. Κάτι παρόμοιο σαν αυτό που είχε γίνει το 40 με τον Μεταξά. Το 36 βασικά. Ο βασιλιάς είναι με συνεννόηση με τον Μεταξά. Πήραν την απόφαση να κάνουν μια κυβέρνηση. Κάτι δεν μπορεί να συμβεί και εδώ. Άμα γίνει αυτό, φυσικά ανεβαίνει το militancy. Οπότε δεν θέλουν να ανεβάσουν το militancy, δεν χρειάζεται. Από την ώρα που υπάρχει μια, ας το πούμε, conservative κυβέρνηση στην χώρα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Επίσης, η διόρυγα του ΣΕΖ είναι κάτι το οποίο θα αργήσει να γίνει και αυτό μας εμποδίζει αρκετά για να πάμε στην περιοχή του της Μαλάγιας και να κάνουμε απικίες. Εντάξει, μόλις μαζέψουμε λίγα χρήματα θα το επισπεύσουμε να πάμε εκεί πέρα, και σίγουρα πριν το 1850 που θα λήξει η αναγκόχη με τους Βρετανούς. Να βελτιώσουμε λίγο τις σχέσεις μας με τους Πρόσους και με τους Γάλλους. Όχι, τους Γάλλους δεν μπορούμε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε military access, μας το δίνουνε. Σε λίγη ώρα θα μας το δώσουνε. Το military access δίνει συν 30% αν δώσουμε και εμείς και αυτοί. Βοηθάει αρκετά στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ πέρα έχουμε και τα νέα, τις εφημερίδες. Έχω να τα κοιτάξω πάρα πολύ καιρό, δεν πειράζει. Δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Όποιος θέλει μπορεί να ενημερώνεται. Μπορούμε να βγάλουμε μία ταξιαρχία, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, μπορούμε να κάνουμε δύο ταξιαρχίες. Για να δούμε τι πρόβλημα έχουμε στο στρατό Ηπείρου. Λείπει η πεζική δύναμη, το πεζικό. Φτιάξουμε πεζικό λοιπόν για τους για την στρατηγική, για το στρατό της Ηπείρου, και αργότερα θα ασχοληθούμε και λίγο με το στράτευμα της Θεσσαλίας, το οποίο πήγε στην Μακεδονία. Θα κάνουμε ένα switch εδώ και θα μεταρρωμάσουμε το στρατό Ηπείρου σε στρατό Μακεδονίας. Έτσι κι αλλιώς η Ήπειρος έχει απελευθερωθεί. Η 848. Δεν
Δεν ξέρω τώρα αν είμαστε στην επιρροή κάποιας μεγάλης δύναμης. Κατά πάσα πιθανότητα θα μπούμε στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας για λίγο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να μπούμε στις μεγάλες δυνάμεις, νομίζω ότι είναι καλή φάση να γίνει αυτό. Ωραία. Και θα φτιάξουμε και κανόνια. Και θα τα στείλουμε και αυτά στο στρατό Μακεδονίας. Άλλη μια ναυτική βάση έτοιμη στο Αργυρόκαστρο. Και έχουμε τη δυνατότητα, όπως βλέπετε, 71. 28 στα 71, μέχρι και 71 μπορούμε να φτάσουμε. Τα πλοία, τα πολεμικά πλοία φτάνουν στο συν 3 ή στο συν 2 τώρα. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια. Προσθέτουν ή συν 3 ή συν 2 στην χωρητικότητα του ναυτικού μας. Έχουμε την ίδρυση του Αναρχοφιλελεύθερου Κόμματος στην Ελλάδα, το οποίο έχει 0,439. Reforms. Αυτό που θα κάνουμε είναι να δώσουμε και άλλα δικαιώματα στο λαό να ψηφίζει. Θα κάνουμε ακόμα πιο δημοκρατικό το σύνταγμά μας. Και κάποια στιγμή θα δείτε και ότι θα αλλάξει. State and government. Ωραία. Για να έχουμε συν ένα national focus θα χρειαστούμε 0,25. 0,15 βασικά. Για να μπορέσουμε, ελπίζουμε σε κάτι, σε μια βελτίωση του National Focus, στους πόντους. Το περίμενε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα έχει συμμαχία με την Προσία, οπότε δεν χρειάζεται να βελτιώνουμε τις σχέσεις μας άλλο με αυτούς προς το παρόν. Μπορούμε να κάνουμε και τη συμμαχία με την Ρωσία. Δεν ξέρω αν μπήκαμε στην σφαίρα επιρροής τους. Γι' αυτό έγινε και προσιτή η συμμαχία με τη Ρωσία. Μπήκαμε κάτω από την προστασία της Ρωσίας. Και μπορούμε να βγάλουμε και άλλες ταξιαρχίες. Πολύ καλό αυτό. Θα πρέπει να αυξήσουμε λίγο τους φόρους, αναγκαστικά. Και να μειώσουμε λίγο τα έξοδα του administration. Η διαχείριση του κράτους θα χαμηλώσει αρκετά, διότι μπήκαμε στην σφαίρα περιοχής της Ρωσίας και αυτό εμποδίζει πάρα πολύ την κατάσταση. Θα βγάλουμε τώρα υπηκό, κανόνια και υπηκό. Και θα τα φέρουμε στο στρατό Θεσσαλίας. Αρκετά άσχημη η είσοδός μας στην σφαίρα περιοχής Ρωσίας. Θα ρίξω λίγο και την εκπαίδευση. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να έχουμε έσοδα. Έχουν πέσει πάρα πολύ τα tariffs, διότι η εσωτερική οικονομία του κράτους άνοιξε σαν βεντάλια, τώρα έχουμε και άλλες χώρες στην εσωτερική οικονομία, στην εσωτερική αγορά του κράτους. Βλέπετε, με όλες τις χώρες της σφαίρα επιρροής της Ρωσίας βρισκόμαστε σε εμπορικές συναλλαγές. Γι' αυτό έχετε, βλέπετε τη διαφορά εδώ πέρα, στα tariffs. Μπορούμε να βγάλουμε άλλη μια ταξιαρχία. Θα δούμε τώρα τι θα χρειαστούμε. Κατά πάσα πιθανότητα μάλλον υπηκό θα βγάλω, για να το στείλω στην Θεσσαλονίκη. Όλες αυτές τις ταξιαρχίες που θα βγάλουμε τώρα θα τις φέρουμε στο στρατό
Θεσσαλίας. Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα να έρθουμε εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, διότι σε λίγο καιρό θα λήξει η ανακοχή με την Μεγάλη Βρετανία. Χρειαζόμαστε και 308 μέρες τη λήξη του πολέμου. Για την έναρξη του πολέμου βασικά, ό,τι να είναι, εντάξει. Σε αυτό το επεισόδιο είμαι τελείως κοιμισμένος. Στρατεύματα έχουμε, οπότε δεν κινδυνεύουμε από ήττα. Το θέμα είναι μπορούμε να τα μεταφέρουμε όλα αυτά τα στρατεύματα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο.